Γεια σας. Ονομάζομαι Εύη Ράπτη και σήμερα έχω αναλάβει μία ειδική, διαστημική κατά μία έννοια, αποστολή. Θα σας μιλήσω για το στρατηγικό σχέδιο, το όραμα, την αποστολή, τον σκοπό του προσκοπισμού και τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες. Τι σημαίνει όραμα, τι είναι η αποστολή, ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο ενός οργανισμού και γιατί χρειαζόμαστε ένα τέτοιο σχέδιο. Σε τι μας βοηθά, ποιος είναι ο σκοπός του ΣΕΠ και ποιες οι στρατηγικές του προτεραιότητες. Θα προσπαθήσω να σας τα εξηγήσω όλα αυτά μέσα σε λίγα λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν ότι θέλουμε να εξερευνήσουμε το διάστημα. Για να το εξερευνήσουμε, έχουμε το δικό μας διαστημόπλοιο, το ΣΕΠ. Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός έχει να κάνει με το πώς το διαστημόπλοιό μας μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον σε ένα φανταστικό, τεράστιο, πολύχρωμο, πολύ γρήγορο και δυνατό διαστημόπλοιο προκειμένου να μπορεί να μας ταξιδέψει εκεί που θέλουμε. Το όραμά μας είναι ο επόμενος σταθμός που θέλουμε να προσεγγίσουμε, καθώς και η εξέλιξη του διαστημόπλοιού μας σε ένα κατάλληλο και εξελιγμένο όχημα που θα μας μεταφέρει με ασφάλεια εκεί. Τα διαστημόπλοια περιπλανούνται στο διάστημα όπως το ΣΕΠ βρίσκεται κεντρά στο περιβάλλον της ελληνικής κοινωνίας. Το διάστημα είναι τεράστιο. Εμείς δεν θέλουμε να πετάξουμε παντού και να το εξερευνήσουμε όλο. Γιατί ως πρόσκοποι είμαστε μία κίνηση που μας ενδιαφέρει η διαπαιδαγώγηση των νέων. Δεν είμαστε μία κίνηση που μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, να κατασκευάζουμε αυτοκίνητα ή να αντλούμε πετρέλαιο ή να συναρμολογούμε υπολογιστές. Συνεπώς, το διαστημόπλοιο του ΣΕΠ εστιάζει μόνο στη συγκεκριμένη γωνιά του σύμπαντος, στη διαπαιδαγώγηση. Αυτή είναι και η αποστολή μας. Η αποστολή των προσκόπων εγκρίθηκε το 1999 και αναφέρει ότι ο σκοπός της προσκοπικής κίνησης είναι η συμβολή του προσκοπισμού στην διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Και πώς συμβάλλουμε στην διαπαιδαγώγηση των νέων? Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δραστηριότητες για και με τους νέους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αξιών, τον νόμο και την υπόσχεσή μας. Και τελικά, εφόσον το κάνουμε σωστά, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Και πώς υλοποιούμε τις δραστηριότητες αυτές? Πώς συμβάλλουμε δηλαδή στη διαπαιδαγώγηση των νέων? Μέσα από τις αξίες που εμπεριέχονται στην υπόσχεση και στον νόμο. Μέσω εκείνων ενδυναμώνουμε τους νέους ανθρώπους ώστε να αναπτυχθούν σε ολοκληρωμένους, χαρούμενους και ενεργούς πολίτες που διαδραματίζουν επικοδομητικό ρόλο μέσα στην κοινωνία. Αυτή είναι η αποστολή του προσκοπισμού σε αυτή τη γωνιά του σύμπαντος όπου πλοηγούμαστε. Εκεί εστιάζουμε. Δεν ασχολούμαστε ούτε με την κατασκευή αυτοκινήτων, ούτε με τις γεωτρήσεις, ούτε με τους υπολογιστές. Ασχολούμαστε με τη διαπαιδαγώγηση. Πολλά συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση των νέων. Το σχολείο, η οικογένεια, οι αθλητικές ομάδες, αλλά και η προσκοπική κατασκήνωση. Ο δικός μας τρόπος διαπαιδαγώγησης. Σήμερα, το διαστημόπλοιο του ΣΕΠ βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Σε 10 χρόνια από σήμερα, θέλουμε να είμαστε σε ένα διαφορετικό σημείο. Να βελτιώσουμε τη θέση μας, να έχουμε ένα πιο εξελιγμένο αεροσκάφος με περισσότερα μέλη, με νέες σύγχρονες θεματικές στο προσκοπικό μας πρόγραμμα, που να ενδιαφέρουν τους νέους ανθρώπους. Αυτό είναι το όραμά μας. Το όνειρό μας. Το μέρος στο οποίο ελπίζουμε να φτάσουμε μετά από κάποια χρόνια και η μορφή που θέλουμε να έχει τότε το διαστημόπλοιό μας, το ΣΕΠ.